Τελικά δεν είχε σημασία αν ήσουν υποστηρικτής του κόμματος ή όχι. Οι Ναζί έβλεπαν εκτός από ιδεολογικούς εχθρούς και ανθρώπους που εμπόδιζαν την καλοπέρασή τους και τις ανέσεις τους. Το καλοκαίρι του 1933, ο Χάινριχ Χίμλερ, ως επικεφαλής της βαβαρικής αστυνομίας, έβγαλε μια διαταγή στην οποία καλούσε τους κατοίκους του Ομπερζάλτσμπεργκ να συμμορφωθούν με τις οδηγίες προκειμένου να μην διαταραχτεί η ηρεμία του Volkskanzler, ναζιστική ορολογία για τον καγκελάριο, κατά την παραμονή του στην περιοχή. Η πολιτική αυτή έρχεται σε αντίθεση βέβαια με τα λόγια του Χίτλερ σε μια ομιλία του προς τους Γερμανούς εργάτες της Siemens το Νοέμβριο του 1933, που ανέφερε πως παρά τις δυσκολίες που πέρασε, βαθιά μέσα του δεν άλλαξε και παρέμεινε ένας από αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να δείξει πως η δύναμη της εξουσίας δεν τον άλλαξε και πως οι εργάτες και ο κάθε απλός Γερμανός μπορούσαν και έπρεπε να τον εμπιστευτούν. «Μεγάλωσα ανάμεσά σας. Κάποτε ήμουν κι εγώ εργάτης. Για 4,5 χρόνια υπηρέτησα ανάμεσά σας στον πόλεμο. Τώρα μιλάω σε εσάς, στους οποίους ανήκω, με τους οποίους εξακολουθώ να αισθάνομαι ότι είμαι ενωμένος και για τους οποίους σε τελευταία ανάλυση αγωνίζομαι. Δίνω αυτόν τον αγώνα για τα εκατομμύρια των τίμιων εργατικών, εργαζόμενων, δημιουργικών ανθρώπων μας. Στα νιάτα μου ήμουν εργάτης, όπως είστε κι εσείς, μέσω της εργατικότητας, της μάθησης και μπορώ να πω επίσης μέσω της πείνας, ανέβηκα σιγά σιγά. Αλλά μέσα μου παρέμεινα πάντα αυτό που ήμουν κάποτε». Η ομιλία αυτή στους εργάτες της Siemens ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε ζωντανά ραδιοφωνικά από όλους τους σταθμούς της Γερμανίας. Σε αυτή την ομιλία αναφέρεται στους Εβραίους με τη λέξη «αυτοί», χωρίς να τους κατονομάσει ευθέως.